πολύ καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε για ένα ακόμη απόγευμα Παρασκευής. Καλό μήνα κιόλας. Σήμερα Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου. Είναι η πρώτη μας εκπομπή για τον μήνα Φεβρουάριο. Εδώ στον πρώτο σκόρερ, στο ραδιόφωνο του NSTV, στην Νέα Σμύρνη. Ο Ανδρέας Λεκάκης στο μικρόφωνο. Και όπως πάντα εδώ στην αθλητική μας εκπομπή θα σχολιάσουμε την αθλητική επικαιρότητα, αυτά που απασχολούν την αθλητική επικαιρότητα. Βέβαια, όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη μας εκπομπή, αυτή η εκπομπή στο μεγαλύτερο μέρος της θα είναι αφιερωμένη στη μεταγραφική δραστηριότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Λόγω του ότι την περασμένη Τρίτη στις 31 Γενάρη είχαμε την λήξη και επίσημα της μεταγραφικής περίοδου, υπάρχουν λίγες μέρες ακόμη για όποιες ομάδες θέλουν να κλείσουν παίχτες ελεύθερους, που είναι ελεύθεροι αυτή τη στιγμή στην αγορά. Όμως οι μεταγραφές ολοκληρώθηκαν από τη μια ομάδα στην άλλη σε αυτό το χειμερινό μεταγραφικό παζάρι, στο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου, που νομίζω ότι για ακόμη μία χρονιά είχε το δικό του ενδιαφέρον. Για μία ακόμη χρονιά ξοδεύτηκαν πάρα πολύ μεγάλα ποσά και μιλάμε κυρίως για την Αγγλία, γιατί η αλήθεια είναι ότι στις τελευταίες μεταγραφικές περιόδους, είτε μιλάμε για χειμώνα είτε για καλοκαίρι, οι ομάδες της Premier League είναι αυτές που έχουν την μερίδα του λέοντος όσον αφορά τις κινήσεις που κάνουν, αλλά και τα χρήματα, τα λεφτά που δαπανούν. Έτσι κι αλλιώς σε πολλά επίπεδα το αγγλικό πρωτάθλημα, η Premier League έχει ξεφύγει σε σχέση με τα υπόλοιπα 5 μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης, δεν συζητάμε βέβαια για τα άλλα, και εξαίρεση δεν αποτέλεσε ούτε αυτό το μεταγραφικό παράθυρο, το μεταγραφικό παράθυρο του Γενάρη. Βεβαίως υπήρχε και μία ομάδα αγγλική που ξεχώρισε από τις άλλες όσον αφορά τη μεταγραφική της δραστηριότητα και τα λεφτά που ξόδεψε, και αυτή δεν είναι άλλη από την Chelsea. Αρκεί να αναφέρουμε ότι μόνο η ομάδα του Δυτικού Λονδίνου ξόδεψε γύρω στα 300 εκατομμύρια ευρώ, όσα ξόδεψαν όλες οι ομάδες της Bundesliga αυτό το Γενάρη, για να ενισχυθούν όλες οι ομάδες δηλαδή του γερμανικού πρωταθλήματος. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι και μόνο από την πλευρά της Chelsea, να το δει κανείς, η Αγγλία πάλι είχε τη μερίδα του λέοντος και όλες, οι περισσότερες τουλάχιστον, για να μην είμαστε και απόλυτοι, οι περισσότερες ενδιαφέρουσες και μεγάλης σημασίας μεταγραφικές κινήσεις έγιναν στην Premier League. Συνηθίζουμε να λέμε ότι τα μεταγραφικά παράθυρα του Γενάρη, τα χειμερινά μεταγραφικά παράθυρα, δεν είναι το ίδιο σημαντικά με τα καλοκαιρινά, γιατί δεν γίνονται το ίδιο σημαντικές μεγάλες μεταγραφές μεσούσης στη σεζόν όσο το καλοκαίρι. Πολλές ομάδες άλλωστε επιλέγουν να μην κινηθούν και ιδιαίτερα στο χειμερινό μεταγραφικό παζάρι, γιατί πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν οι ίδιες ευκαιρίες που υπάρχουν το καλοκαίρι για να γίνουν οι μεγάλες κινήσεις. Όμως η αλήθεια είναι ότι ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια έχουμε δει πολύ μεγάλες μεταγραφές να γίνονται χειμώνα. Και ξαναλέω ότι η εξαίρεση δεν αποτέλεσε ούτε το φετινό μεταγραφικό παζάρι. Σε αυτή την εκπομπή θα πάμε λίγο να δούμε αναχώρα στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα τις πιο μεγάλες, τις πιο ενδιαφέρουσες μεταγραφικές κινήσεις, και φυσικά θα μιλήσουμε και για την Super League, για τις κινήσεις που έκαναν κυρίως οι μεγαλύτερες ομάδες που άλλωστε είναι και μέσα στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Και στο φινάλε βέβαια της εκπομπής θα δούμε και τι ενδιαφέροντα παιχνίδια έχουμε, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει μπει Φλεβάρης, έχουν μπει σε μια πολύ ενδιαφέρουσα φάση τα πρωταθλήματα, και το δικό μας φυσικά που είναι εξελίζεται στο πιο αμφίροπο και ωραίο πρωτάθλημα των τελευταίων ετών, με 4 ομάδες αυτή τη στιγμή να το διεκδικούν, και στα πρωταθλήματα τα ευρωπαϊκά τα μεγαλύτερα. Ενώ Φλεβάρης, μην ξεχνάμε πως σημαίνει επιστροφή του Champions League, πως σημαίνει επιστροφή των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και του Europa League και του Conference League. Επομένως, νομίζω ότι αυτό το μήνα θα έχουμε και μέσα από αυτή την συχνότητα να κουβεντιάσουμε, να συζητήσουμε, να αναλύσουμε πάρα πολλά.
ξεκινήσουμε από τη Super League, από τις μεταγραφικές κινήσεις των Big Four, ουσιαστικά των μεγάλων ομάδων της Super League, του πρωταθλήματός μας. Να δούμε λίγο πώς κινήθηκαν κυρίως Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και Άρης σε αυτό το χειμερινό μεταγραφικό παζάρι. Θα ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό, ο οποίος αρχικά προχώρησε σε ενίσχυση στα άκρα της άμυνάς του, πρώτα από το Δεκέμβρη κιόλας με τη μεταγραφή του Ροντινέι, του 31χρονου Βραζιλιάνου δεξιού μπακ, που ήρθε να καλύψει ένα κενό που υπήρχε σε εκείνη τη θέση μετά και τον παροπλισμό άλλωστε του Άβυλα, αλλά και την αποδέσμευση του Βρυσάλικο. Και μάλιστα ο Ροντινέι έχει προλάβει και έχει παίξει κάποια παιχνίδια και έχει δείξει πάρα πολύ θετικά στοιχεία. Ένας μπακ ο οποίος ανεβαίνει συνεχώς, ο οποίος έχει τη σέντρα, έχει ένταση στο παιχνίδι του, αρκετά επιθετικός. Έχει όλα τα στοιχεία με λίγα λόγια. Ξέρει μπάλα, έχει καλή τεχνική κατάρτιση, έχει με λίγα λόγια όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για ένα σύγχρονο πλάγιο μπακ. Ενισχύθηκε και στα αριστερά της άμυνας Ολυμπιακός και πάλι από την Βραζιλία με τον Ραμόν, πολύ νεότερος του Ροντενέ, 22 του ο Βραζιλιάνος. Επίσης σε μια θέση όπου ο Ολυμπιακός έχει ζητήματα, καθώς ο Μαρσέλο δεν έχει βρει ακόμη ρυθμό, αντιμετωπίζει και κάποια προβλήματα τραυματισμού και δεν έχει πείσει ακόμη τον προπονητή του ότι μπορεί να αποδώσει αυτά που περιμένουν στον Ολυμπιακό, δεν είναι στην επιθυμητή φυσική κατάσταση. Ενώ και ο Ρέαπτσουκ τελικά δεν πωλήθηκε, ενώ το όνομά του έπαιξε σε διάφορα μεταγραφικά σενάρια, αλλά είναι και αυτός ένας παίκτης ο οποίος έχει πάρει πάρα πολλά παιχνίδια στα πόδια του αυτά τα δύο χρόνια που βρίσκεται στον Ολυμπιακό και σίγουρα ο Ραμόν μπορεί να δώσει κάποιες ανάσες. Περιμένουν στον Ολυμπιακό να δουν τι ακριβώς θα μπορέσει να προσφέρει ο νεαρός μπακ. Να πούμε ότι ο Ροντινέι ήρθε από τη Φλαμέγκο, ο Ραμόν ήρθε από την Μπραγκαντίνο και οι δύο από το βραζιλιάνικο πρωτάθλημα. Ενώ την τελευταία μέρα των μεταγραφών ο Ολυμπιακός ενισχύθηκε και με δύο παίχτες για τη μεσοεπιθετική του γραμμή. Ο ένας είναι ο Σέρχι Κανός από την Ισπανία στα 26 του, ο οποίος ήρθε από την Μπρέντφορντ. Ένας παίκτης ο οποίος είχε συμβάλει τα μέγιστα στην άνοδο της Brentford σεζόν 20-21, στην άνοδο από την Championship στην Premier League και μπορεί να έχει πολύ περιορισμένο χρόνο συμμετοχής στην περίοδο της Premier League για τις σφίγγες, αλλά είναι ένας ποιοτικός παίκτης που σίγουρα πιστεύουν στον Ολυμπιακό ότι μπορεί να βοηθήσει, αγωνίζεται στη θέση του extreme και κυρίως στα δεξιά. Και μια μεταγραφή έκπληξη επίσης, ο Ζόμερ Μπουτούτσι από το Κόσοβο στα 27 του ήρθε από την Κόνιασπορ από την Τουρκία έναντι 1 εκατομμυρίου ευρώ. Μάλιστα σε κάποιες δηλώσεις του είπε πως ο Χασάν επίσης στην Κόνιασπορ πρώην παίκτης του Ολυμπιακού του είπε τα καλύτερα για την ομάδα, ενώ να πούμε πως το αντίθετο δρομολόγιο έκανε ο Ανδρέας Μπουχαλάκης που υπέγραψε με τον τουρκικό σύλλογο. Το καλό πάντως για τον Ολυμπιακό είναι ότι μπόρεσε να ξεφορτωθεί εντός εισαγωγικών παίχτες, να αδειάσει το ρόστερ του, παίχτες που δεν υπολογίζονταν, όπως για παράδειγμα ο Τόμας Βατσλίκ, ο οποίος πήγε στην Χάντερσφιλντ, όπως ο Μπόουλερ, ο οποίος γύρισε στην Blackpool, γενικότερα όπως ο Ουιτζό, ο οποίος γύρισε στην Νότιγχαμ, παίχτες που δεν υπολόγιζε ο Μίτσελ, ο οποίος ήθελε από το καλοκαίρι κιόλας να ελαφρύνει το ρόστερ. Ο Αγκιμπού Καμαρά, για παράδειγμα, και αυτός είχε πολύ περισσότερο χρόνο συμμετοχής, συνεχίζει στον Ατρόμητο για το υπόλοιπο της σεζόν. Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης και αυτός δεν ήταν στα βασικά πλάνα του Μίτσελ στα τελευταία παιχνίδια, όπως είπαμε, πήγε στην Τουρκία. Επομένως, ο Ολυμπιακός, εκτός από τις τέσσερις αυτές προσθήκες, κατάφερε να ελαφρύνει και το ρόστερ του και θα περιμένει να δει τώρα τι θα γίνει στο υπόλοιπο της σεζόν, όπου έρχονται πάρα πολύ μεγάλα παιχνίδια αρχής γενομένης από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα την Κυριακή. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη προχώρησε σε δύο μεταγραφές, αρκετά αξιόλογες θα λέγαμε. Η μία μεταγραφή είναι αυτή του Βραζιλιάνου Τάισον, ο οποίος στα 35 του άφησε την Ιντερνασιονάλ και τη Βραζιλία και έρχεται στη χώρα μας. Ο Τάισον, ο οποίος είχε κάνει σπουδαία καριέρα στην Ουκρανία με τη φανέλα της Σαχτάρ, ένας πολύ ποιοτικός παίκτης, στην καλή του ηλικία ήταν από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη. Μπορεί να μην ήταν από τους λεγόμενους πρωτοκλασσάτους παίκτες, αλλά ήταν από τους παίκτες που σταθερά μπορούσαν να σου δώσουν πολύ ποιοτικά χαρακτηριστικά στο παιχνίδι, μπορούσαν να δώσουν πολύ ποιοτικά χαρακτηριστικά στο παιχνίδι μιας ομάδας. Και μάλιστα ο Τάισον έκανε και ένα ονειρεμένο ντεμπούτο με τον ΠΑΟΚ, σκοράροντας λίγο μετά που μπήκε ως αλλαγή και στο παιχνίδι κυπέλου με τον Παναθηναϊκό, μην το ξεχνάμε. Και επίσης ο Τόμας Κετζιόρα, ο Πολωνός αμυντικός, ο οποίος ήρθε
από τη Δυναμό Κιέβο και αυτός με καριέρα στο Ουκρανικό πρωτάθλημα για να ενισχύσει τα μετόπισθεν του δικεφάλου του Βορρά. Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός που μέχρι πρότινος ήταν πρωτοπόρος, αλλά δεν έχει σημειώσει καθόλου καλά αποτελέσματα από τη διακοπή και μετά και έχασε μάλιστα με την ήττα του στην Τρίπολη την περασμένη Δευτέρα την πρώτη θέση, τα πρωτεία από την ΑΕΚ. Προχώρησε και αυτός σε τρεις μεταγραφές. Ο ένας ήταν ο Λάσλο Κλάινχάισλερ, ο Ούγγρος μέσος, ο οποίος ήρθε από την Όσιγεκ, και ο Πούχατζ, ο Πολωνός αμυντικός, ο οποίος ήρθε από την Ουνιόν. Και φυσικά η καλύτερη μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό σε αυτό το χειμερινό μεταγραφικό παζάρι ήταν ο Ντάνιελ Μαντσίνι, ο Αργεντινός εξτρέμ του Άρη, για τον οποίο μάλιστα δαπανήθηκαν 3 εκατομμύρια. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έκανε μια μεγάλη επένδυση και το καλοκαίρι και με όλες τις μεταγραφές, με τον Σπόραρ, με τον Μπερνάρντ, με τον Βέρμπιτς, ξοδεύτηκαν χρήματα μετά από πολύ καιρό στον Παναθηναϊκό και τα αποτελέσματα τουλάχιστον στο πρώτο μισό φάνηκαν, με τον Παναθηναϊκό να είναι η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Τώρα, αυτές οι νέες χειμερινές μεταγραφές ελπίζουν στο πράσινο στρατόπεδο να δώσουν το κάτι παραπάνω στην ομάδα, γιατί βρίσκεται σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο της σεζόν και φαίνεται τουλάχιστον για την ώρα να λυγίζει από την πίεση του πρωταθλητισμού. Έχει χάσει πάρα πολύ έδαφος σε σχέση με το πώς ήταν πριν από τη διακοπή και τη διαφορά που είχε πάρει στο πρωτάθλημα. Αυτή που δεν κινήθηκε καθόλου μεταγραφικά ήταν η ΑΕΚ. Ξέρετε, πολλές φορές το ότι μια ομάδα δεν κινείται στο χειμερινό μεταγραφικό παζάρι είναι καλό. Δείχνει ότι η ομάδα έχει χτιστεί σωστά το καλοκαίρι και λειτουργεί σωστά, δεν χρειάζεται κάποιες τονωτικές ενέσεις. Και κάτι τέτοιο ισχύει για την ΑΕΚ, η οποία αυτή τη στιγμή ίσως παίζει την καλύτερη μπάλα στο ελληνικό πρωτάθλημα και αυτό αντικατοπτρίζεται και από τα αποτελέσματα. Και άλλωστε μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ πλέον είναι στην πρώτη θέση και κάνει όνειρα για το πρώτο της πρωτάθλημα μετά το 2018. Και φυσικά ο Άρης προχώρησε σε μια αξιόλογη μεταγραφή όπως αυτή του Νταρίντα του Τσέχου από τη Χέρτα, ένας παίχτης και αυτός στην καλή του ηλικία πολύ ποιοτικός με καριέρα στο γερμανικό πρωτάθλημα. Επέστρεψε ο Αμπουμπακάρ Καμαρά από τον Ολυμπιακό ως δανεικός, ένας ακόμη παίχτης ο οποίος δεν είχε χώρο στα πλάνα του Μίτσελ και ο Ολυμπιακός τον έδωσε, επέστρεψε στην παλιά του ομάδα, και ο Ρουπ ο Γερμανός μέσος από την Νόριτς στον Άρη στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Αυτά από τις μεταγραφές των ομάδων που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα στην Super League. Ξαναλέω ότι το πρωτάθλημα έχει πάρα πολύ δρόμο γιατί υπάρχουν και τα play-offs. Υπάρχουν πάρα πολλά derby ακόμη στο πρόγραμμα. Την Κυριακή πολύ μεγάλο παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και ήδη έχει πολύ παρασκήνιο με τον ορισμό του διαιτητή με τον οποίο ο Ολυμπιακός δεν συμφωνεί και είχαμε και μια ανταλλαγή ανακοινώσεων μεταξύ των ομάδων. Με λίγα λόγια άρχισαν τα όργανα από πολύ νωρίς σε αυτό το ντέρμπι μεταξύ του δικεφάλου του Βορρά και των Ερυθρολεύκων. Και μένει να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί αυτή η χρονιά με τις ομάδες περισσότερες βέβαια ενισχυμένες και στην Super League. Λοιπόν, και να περάσουμε τώρα να πάμε στα 5 μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και θα ξεκινήσουμε από την Αγγλία, εκεί όπου έχουμε να πούμε και τα περισσότερα ουσιαστικά, εκεί που υπάρχει και το περισσότερο ζουμί μεταγραφικά για μια ακόμη χρονιά, για έναν ακόμη χειμώνα. Η Liverpool έκανε μία μόνο μεταγραφή, ήταν αυτή του Cody Gakpo από την Eindhoven. Γενικά σε αυτό το χειμερινό μεταγραφικό παζάρι έπαιξε πολύ η αρπαγή και όταν λέω αρπαγή εννοώ ότι ήταν κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών όπου ο περισσότερος κόσμος είχε σίγουρο ότι θα καταλήξουν σε μια συγκεκριμένη ομάδα και τελευταία στιγμή μια άλλη ομάδα έρχεται στο παραπέντε και κάνει τον παίκτη δικό της. Μια τέτοια περίπτωση ήταν και αυτή του Gakpo, ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, πολύ ποιοτικός, ο οποίος μπορεί να παίξει τόσο σαν εξτρέμ όσο και σαν half επιθετικός χαφ, όσο και σαν επιθετικός κεντρικός και το είδαμε ότι μπορεί να καταφέρει και στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο που πέτυχε 3 γκολ με την Εθνική Ολλανδίας και τα 3 στη φάση των ομίλων. Οι περισσότεροι είχαν σίγουρο ότι θα καταλήξει αυτός ο παίκτης στην Manchester United. Τελικά η Liverpool ήταν αυτή η οποία κινήθηκε αστραπιαία και τον πήρε ουσιαστικά μέσα από τα χέρια
της μεγάλης της αντιπάλου, ξόδεψε 42 εκατομμύρια ευρώ και τον έκανε δικό της από την Eindhoven. Βέβαια, η Liverpool αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Είναι στη μέση του βαθμολογικού πίνακα. Αντιμετωπίζει και πολλά προβλήματα τραυματισμών. Δεν θυμίζει σίγουρα σε τίποτα τη Liverpool των άλλων ετών. Και ψάχνει να βρει το δικό της δρόμο και ελπίζει ο Jurgen Klopp ότι ο Χάκπο θα παίξει έναν καταλυτικό ρόλο σε αυτό το δεύτερο μισό της σεζόν της ομάδας του Merseyside. Πάμε στην πολύ μεγάλη πρωταγωνίστρια του μεταγραφικού παζαριού, το είπαμε λίγο και στην έναρξη, και αυτή δεν είναι άλλη από την Chelsea. Η Chelsea, η οποία είπαμε πως ξόδεψε περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ μόνο για μεταγραφική ενίσχυση το καλοκαίρι. Έκανε μια πολύ μεγάλη επένδυση, το χειμώνα με συγχωρείτε, έκανε μια πολύ μεγάλη επένδυση και το καλοκαίρι που μας πέρασε. Και συνέχισε φυσικά στο ίδιο τροπάρι και το χειμώνα. Μια Chelsea, η οποία εδώ και λίγους μήνες θυμίζω ότι έχει αλλάξει και η ιδιοκτησία. Ανήκει πλέον στον Αμερικάνο μεγιστάνα Todd Boehly, αφού μετά τα γεγονότα στην Ουκρανία και την εισβολή της Ρωσίας στην χώρα, ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς παραιτήθηκε από την θέση αυτή. Και ο κύριος Todd Boehly έχει αποφασίσει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να φτιάξει την Chelsea, μια ισχυρή Chelsea, τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, στη λίστα μου εδώ έχω 7 μεταγραφές για την Chelsea αυτό το χειμώνα. Διάτροφο Φανά, ο Ιβοριανός επιθετικός από τη Μόλντε, για 12 εκατομμύρια ευρώ, πιτσιρικά στα 21 του. Αντρέι Σάντος, νεαρός Βραζιλιάνος μέσος από την Βάσκο Νταγκάμα, στα 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή πολύ καλές εμφανίσεις με την μικρή ομάδα, την K20 της Βραζιλίας, σε τουρνουά που γίνεται στην Λατινική Αμερική, και τον περιμένουν στην Chelsea να δείξει τις δυνατότητές του. Μπενουά Μπαντιασίλ, ο Γάλλος αμυντικός από το Μονακό, για 38 εκατομμύρια ευρώ στα 22 του. Γενικότερα θεωρείται εδώ και καιρό το επόμενο μεγάλο όνομα αμυντικού Γάλλου, ανερχόμενος παίχτης, έκανε το επιτέλους το μεγάλο βήμα για την Premier League, για λογαριασμό της Chelsea. Ζωάο Φέλιξ, δανεικός από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Η Chelsea εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι δεν είχε τις καλύτερες των σχέσεων ο Φέλιξ με τον Ντιέγκο Σιμεώνε. Ήθελε εδώ και καιρό να φύγει από την Ατλέτικο, να βιώσει μια καινούργια εμπειρία, μια καινούργια πρόκληση, και τη βρήκε αυτή την πρόκληση στην Chelsea. Βέβαια, να πούμε ότι ο Φέλιξ αποκτήθηκε ως δανεικός χωρίς οψιόν αγοράς και μάλιστα πριν φύγει από την Ατλέτικο ανανέωσε το συμβόλαιό του με τους Ροχιμπλάνκος, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι το 2027. Κάτι που δείχνει πως η Ατλέτικο θέλει να κρατήσει τον Φέλιξ στις τάξεις της ομάδας και απλά τον άφησε για αυτό το εξάμηνο να φύγει, να γνωρίσει την εμπειρία της Premier League και ίσως να εκτονωθεί και η κατάσταση με τον Ντιέγκο Σιμεώνε, ό,τι διαφορές και αν έχουν οι δυο τους. Έκανε ένα φιαλτικό ντεμπούτο βέβαια ο Φέλιξ, καθώς αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα με το που έπαιξε τα πρώτα του λεπτά στην Premier League με την μπλε φανέλα. Νόνι Μαντουέκε από την Eindhoven για 35 εκατομμύρια ευρώ. Η Eindhoven έκανε φοβερές business αυτό το χειμώνα, πουλώντας και τον Χάκπο και τον Μαντουέκε σε ομάδες της Premier League. Στα 21 του Extreme, είπαμε, από την Eindhoven, και αυτός επένδυση βέβαια για την Chelsea των επόμενων ετών. Και έμειναν οι δύο μεγαλύτερες μεταγραφές και πιο ακριβές. Η μία ήταν αυτή του Μικάηλο Μούντριχ, σε μια μεταγραφή που μαζί με τα μπόνους αγγίζει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Μία ακόμη περίπτωση αρπαγής ποδοσφαιριστή, και αυτό γιατί ήταν σχεδόν σίγουρο ότι ο Μούντριχ θα φύγει από τη Σαχτάρ αυτό το χειμώνα για να κάνει το βήμα παραπάνω. Προερχόταν από πάρα πολύ καλές εμφανίσεις και στο Champions League, που ήταν η βιτρίνα. Άλλωστε και με την κατάσταση που υπάρχει, την εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία, ήταν πολύ δύσκολο η Σαχτάρ να κρατήσει ένα παίχτη σαν τον Μούντριχ. Ο Μούντριχ, αν δεν κάνω λάθος, έχει βάλει ήδη 4 γκολ στο Champions League, στην πορεία του Champions League με τη Σαχτάρ φέτος. Όμως οι περισσότεροι πίστεψαν πως το βήμα αυτό θα το κάνει ο Ουκρανός εξτρέμ για την Arsenal, και μάλιστα
Η Arsenal είχε κάνει τις προσφορές της στην Σαχτάρ, δεν τα είχαν βρει αρχικά οι δύο ομάδες. Ο ίδιος ο Μούντριχ πίεζε για τη μεταγραφή του στην Arsenal με το δικό του τρόπο, ανέβαζε stories στα social media με τα παιχνίδια της Arsenal, ότι υποστηρίζει την ομάδα του Αρτέτα, και κάπου εκεί μπήκε στο παιχνίδι η Chelsea, η μεγάλη αντίπαλος της Arsenal στο Λονδίνο, μία μάλλον της μεγάλης αντιπάλους, και προσφέρει σχεδόν 100 εκατομμύρια, ξαναλέω με τα bonus, και ξαφνικά ντύνει στα μπλε το Μούντριχ, εκεί που ετοιμαζόταν και ο ίδιος να φορέσει τα κόκκινα της Arsenal, εκεί που πρόβαρε ουσιαστικά τα ερυθρόλευκα της Arsenal, πλέον βρίσκεται στο Stamford Bridge να φοράει τη φανέλα της Chelsea. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ήρθε και το κερασάκι στην τούρτα με την Chelsea να πληρώνει τη ρήτρα των 120 εκατομμυρίων ευρώ του Enzo Fernandez στην Benfica, σε ένα ακόμη μεταγραφικό σύριαλ του χειμώνα. Από νωρίς σε αυτό το μεταγραφικό παζάρι η Chelsea ήθελε τον Enzo Fernandez, η Benfica δεν τον έδινε γιατί η Chelsea δεν προσέφερε τα λεφτά της ρήτρας, προσέφερε λιγότερα χρήματα, και τελικά την τελευταία μέρα των μεταγραφών προσέφερε τα 120 εκατομμύρια της ρήτρας. Τα έγγραφα όλα εστάλησαν στην ώρα τους και στο παραένα ο Enzo Fernandez έγινε και αυτός κάτοικος Stamford Bridge. Δεν έφυγε με τον καλύτερο τρόπο από την Benfica, γιατί έκανε χθες και κάποιες δηλώσεις ο Ρουί Κώστα, πρόεδρος ομάδας, και είπε πως ο Έντσο Φερνάντες ήταν φανερό πως δεν ήθελε να συνεχίσει στην ομάδα, στην Benfica, και δεν θα κλάψω, είπε συγκεκριμένα, για έναν παίχτη ο οποίος δεν ήθελε άλλο να φοράει τη φανέλα της ομάδας, παρά το γεγονός ότι θα είναι μια σημαντική απώλεια. Ο Έντσο Φερνάντες, για όποιον δεν θυμάται, έκανε φοβερές εμφανίσεις στο παγκόσμιο κύπελο. Το πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο με την Εθνική Αργεντινής, και αναδείχθηκε μάλιστα ο καλύτερος νέος παίχτης του Μουντιάλ του Κατάρ. Ατομικό βραβείο μαζί βέβαια με το σπουδαιότερο όλων, το συλλογικό βραβείο, το παγκόσμιο κύπελο κατέκτησε με την Αλμπισελέστε. Αυτές ήταν οι business της Chelsea αυτό το χειμώνα, καθόλου άσχημα για την Chelsea βέβαια. Για την Chelsea ισχύει ότι και για τη Liverpool, πολύ άσχημη σεζόν, πολύ μέτρια σεζόν μέχρι στιγμής. Στη μέση του βαθμολογικού πίνακα πρέπει να δουν και αποτελέσματα οι οπαδοί της Chelsea, και πέφτει ακόμη μεγαλύτερο βάρος πλέον στον Graham Potter, ο οποίος έχει ένα απίστευτο ρόστερ πλέον στη διάθεσή του, με απίστευτο βάθος, και πρέπει να το διαχειριστεί σωστά. Θα είναι τεράστια αποτυχία για την Chelsea με τόσες μεγάλες επενδύσεις να μην βγει τουλάχιστον στο Champions League της επόμενης περίοδου. Βέβαια υπάρχει και το Champions League, όπου η Chelsea παίζει με την Dortmund της φάσης των 16, πλησιάζει και το Champions League, μην το ξεχνάμε. Πιθανότατα στην εκπομπή της επόμενης εβδομάδας θα πούμε περισσότερα για τα παιχνίδια που έρχονται. Και εκεί βέβαια η Chelsea με το roster πλέον που διαθέτει θα θέλει να τα πάει όσο καλύτερα γίνεται. Κάτι άλλο που θα ήθελα να σημειώσω σε σχέση με την Chelsea είναι ότι το γεγονός ότι πήρε τόσους παίχτες σε μικρή ηλικία, μπορεί να έδωσε πολλά χρήματα, αλλά οι παίχτες που πήρε είναι όλοι σε νεαρή ηλικία, ίσως έχει να κάνει και με το ότι υπάρχει και ένας φόβος για ενδεχόμενη τιμωρία λόγω παραβιάσεων στο Financial Fair Play. Βέβαια η Chelsea έχει καταφέρει και έχει κάνει το εξής έξυπνο για να αποφύγει τέτοιου είδους τιμωρίες. Έχει υπογράψει με όλους τους παίχτες πάρα πολύ μεγάλης διάρκειας συμβόλαια. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, ο Μπαντιασίλ πρέπει να έχει υπογράψει μέχρι το 2030. Για παράδειγμα, ένα 8ετές συμβόλαιο. Το ίδιο και ο Μούντριχ, το ίδιο και ο Φερνάντες. Συμβόλαια που δεν τα βλέπουμε πολύ συχνά. Συνήθως βλέπουμε στην καλύτερη, τα πιο μεγάλα συμβόλαια να είναι 5ετή, 6ετή, τέτοια πράγματα. Αλλά αυτή τη φορά βλέπουμε από την Chelsea τρομερά συμβόλαια 8ετή. Και 7 ετή. Αυτό είναι ένα τέχνασμα, ένα κόλπο για να μοιραστούν σε βάθος χρόνου τα χρήματα, τα πολλά που παίρνουν οι παίχτες με τα μεγάλα αυτά συμβόλαια, και να ξεγελάσει κάπως η Chelsea το Financial Fair Play. Και γι' αυτό μάλιστα έχει επανέλθει η συζήτηση για το αν θα πρέπει να μπει πλαφόν στα συμβόλαια όσον αφορά τη χρονική διάρκεια που υπογράφουν οι παίχτες. Να είναι δηλαδή maximum 5 ετή, για παράδειγμα, τα συμβόλαια. Πάντως η Chelsea, και σε περίπτωση που τιμωρηθεί με κάποια απαγόρευση μεταγραφών για ένα ή δύο μεταγραφικά παράθυρα, το έχουμε ξαναδεί να γίνεται στο παρελθόν, με τέτοιο βάθος στο roster, έχει φυσικά
εξασφαλισμένο το μέλλον της και με τόσο νεαρούς παίχτες. Βέβαια πρέπει να πάρει και εδώ ο Πότερ, μιας και αναφερθήκαμε προηγουμένως στο Champions League, πρέπει να πάρει και μια, την πήρε ήδη βέβαια, μια μεγάλη απόφαση, ποιοι παίχτες θα δηλωθούν στην ευρωπαϊκή λίστα, γιατί επιτρέπονται μόνο τρεις αλλαγές της ομάδας και τελικά πρέπει να σας πω πως δηλώθηκε ο Φέλιξ, ο Μούντρικ και ο Έντσο Φερνάντες, λίγο πολύ αναμενόμενο γιατί αυτά ήταν και τα τρία μεγαλύτερα ονόματα που φόρεσαν αυτό το χειμώνα τη φανέλα της Chelsea και μάλιστα πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι βγήκε από την ευρωπαϊκή λίστα ο Pierre-Emerick Aubameyang. Θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά, έχει τεράστιο βάθος πλέον το roster της Chelsea, έχει τόσες πολλές λύσεις που μοιραία κάποιος πρωτοκλασσάτος παίκτης θα έβγαινε εκτός λίστας. Λοιπόν, η Arsenal, η οποία είναι πρωτοπόρος στο πρωτάθλημα και ονειρεύεται τον πρώτο της τίτλο μετά το 2004 και τους αίτητους του Αρσέν Βενγκέρ, μπορεί να έχασε τον Μούντριχ, αλλά δεν έκατσε με τσαβρωμένα τα χέρια. Έκλεισε τον Τροσάρ από την Brighton για 24 εκατομμύρια, το Βέλγο Εξτρέμ, ο οποίος τα έσπασε ουσιαστικά με τους γλάρους, θέλησε να πάρει μεταγραφή και την πήρε για το Emirates αυτό το χειμώνα. Πήρε και αμυντικό τον Kivior από την Σπέτσια, τον Πολωνό, για 25 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ πήρε και χαφ τον Ζορζίνιο, ήθελε μέχρι το τέλος των μεταγραφών να εξαντλήσει τα περιθώρια για να πάρει το Μόισες Καϊσέδο ξανά από την Brighton. Και ο Καϊσέδο έκανε τα δυνατά για να πάρει μεταγραφή. Τελικά η Brighton δεν τον άφησε να φύγει, δεν ενέδωσε στις προτάσεις της Arsenal και οι κανονιέρδες ενισχύουν τα χαφ τους με την απόκτηση του Ζορζίνιο τελικά, ενός παίχτη ο οποίος το 2021 ήταν, μην ξεχνάμε, στην πρώτη τριάδα της λίστας για τη χρυσή μπάλα, πρωταγωνιστής και στην κατάκτηση του Euro με την Εθνική Ιταλίας. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι μπορεί να κάνει ο Ζορζίνιο στα χαφ, πολύ σημαντικό γρανάζι, το ξέρουμε και από την Εθνική Ιταλίας και από την Νάπολη και από την Chelsea. Ένας από τους πολλούς που έχουν κάνει το δρομολόγιο Chelsea-Arsenal ή το αντίστροφο. Επομένως, λύνει θεωρητικά το πρόβλημα στα χάφη Arsenal με την απόκτηση του Ζορζίνιο, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει τραυματιστεί και ο Πάρτεϊ, και αυτό είναι μια σημαντική απώλεια για τους κανονιέρηδες. Η Manchester United, αφού ξεφορτώθηκε τον Κριστιάνο Ρονάλντο με όλο αυτό το σύριαλ που παίχτηκε πριν και κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου, προχώρησε σε απόκτηση κεντρικού επιθετικού του Wout Weghorst από την Μπεσίκτας, ως δανεικού του Ολλανδού που έβαλε 2 γκολ στο φινάλε του προημιτελικού του παγκοσμίου κυπέλου, αν θυμάστε, με την Αργεντινή, αλλά έτσι κι αλλιώς η Ολλανδία αποκλείστηκε σε εκείνη τη φάση στα πέναλτι από την Αλμπισελέστε. Σίγουρα ήθελε ο Τενχάκ τον Χάκπο, είπαμε για την δική του περίπτωση, τον πήρε μέσα από τα χέρια η Λίβερπουλ, αλλά ούτε η United δεν κάτσε με σταυρωμένα τα χέρια. Εκτός του Weghorst πήρε έναν backup goalkeeper, τον Butland, ο οποίος αγωνιζόταν στην Crystal Palace και αυτός ο δανεικός, και τον Marcel Sabitzer, τον αυστριακό half της Bayern, και αυτόν ως δανεικό, ο οποίος ουσιαστικά θα καλύψει το κενό του Christian Eriksen, που τραυματίστηκε σοβαρά και θα αναμένεται να επιστρέψει στα τέλη Απριλίου. Και τότε να είχαν κάποιες ενδιαφέρουσες κινήσεις. Πήρε τον Pedro Porro. Πήρε τον Pedro Porro, τον Ισπανό δεξιό μπακ, για 45 εκατομμύρια ευρώ. Και μάλιστα η μεταγραφή έκλεισε και την τελευταία μέρα των μεταγραφών, ενώ όλα έδειχναν να είχαν δρομολογηθεί αρκετές μέρες πριν. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά για την Tottenham, η οποία έδωσε τον Ντόχερτη, ήταν άλλο δεξιό μπακ στην Ατλέτικο. Θα τα πούμε όταν μιλήσουμε για Ισπανία αυτά. Και μια ακόμη σημαντική μεταγραφή για την Tottenham ήταν ο Αρναούτ Νταντζούμα, ο οποίος πήγε ως δανεικός στο Λονδίνο από τη Villarreal. Ένας παίκτης ο οποίος φέτος δεν φάνηκε ιδιαίτερα με την ομάδα του κίτρινου υποβρυχίου, αλλά πέρσι πραγματικά τα έσπασε και πρωταγωνίστησε και στο Champions League στις μεγάλες εμφανίσεις της Villarreal και στους αποκλεισμούς της Juventus και της Bayern από την ισπανική ομάδα. Η City λίγα πράγματα, πήρε τον νεαρό μέσο Περόνε, τον Αργεντινό, από την Βελέζ. Και από εκεί πέρα πάμε λίγο να δούμε και τις άλλες ομάδες εκτός του Big Six. Αρκετά δραστήρια η Wolves, πήρε παίχτες όπως ο Κούνια από την Ατλέτικο, όπως ο Λεμινά, όπως ο Σαράμπια από την Paris Saint-Germain. Μια ομάδα που μας είχε συνηθίσει να αποκτά κυρίως Πορτογάλους ποδοσφαιριστές στην τελευταία μεταγραφικά παράθυρα, αλλά κοίταξε και σε κάποια άλλη αγορά
σε αυτό το μεταγραφικό παράθυρο και γέμισε έτσι με αυτόν τον τρόπο το roster της. Επίσης και τον Dawson πήρε τον Άγγλο αμυντικό από την West Ham, τον Bentley από την Bristol και τον Gomez από την Flamengo. Η West Ham πήρε τον Danny Ings από την Aston Villa, ενισχύθηκε στην επίθεσή της για 12 εκατομμύρια. Η Nottingham Forest, όπως και το καλοκαίρι, έτσι και τώρα αυτό το χειμώνα, προχώρησε σε πάρα πολλές μεταγραφές. Πήρε τον Wood, τον επιθετικό από την Newcastle, σπεσιαλίστας στο να αγωνίζεται σε ομάδες που διεκδικούν την σωτηρία του στην Premier League και να βάζει σημαντικά γκολ. Το έκανε και με την Newcastle στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν. Πήρε τον Felipe, το σκληροτράχυρο αμυντικό Βραζιλιάνο από την Ατλέτικο. Πήρε τον Keylor Navas από την Παρί, ο οποίος είχε χάσει θέση του βέβαια από τον Donnarumma και ήθελε να παίξει κάπου βασικός και ήθελε να ζει στην εμπειρία της Premier League. Μην ξεχνάμε ότι τραυματίστηκε ο Henderson, ο βασικός τερματοφύλακας στην Nottingham. Επομένως, έχει έτσι λογική μεγάλη η απόκτηση του Keylor Navas. Πήρε το Scarpa από την Palmeiras, ένας παίκτης ο οποίος είχε παίξει και για τον Ολυμπιακό, αλλά τελικά κατέληξε στην Nottingham Forest. Από την Palmeiras πήρε και ένα Βραζιλιάνο μέσο, τον Danilo. Πήρε τον Andrea Yu από την Al Sadd, γνώριμος στα αγγλικά γήπεδα, και τον Selvey από την Newcastle επίσης. Μετά από αρκετά χρόνια ο Selvey άφησε τον αγγλικό βορρά και θα φορέσει τη φανέλα της Nottingham. Οι δυο πιο αξιοπρόσεχες κινήσεις της ήταν ο Weber, ο αυστριακός αμυντικός από τη Salzburg για 10 εκατομμύρια, και ο McKennie που πήγε δανεικός από τη Juventus, ενώ βέβαια έβαλε βαθιά το χέρι στη τσέπη και για τον Ρουτέ, τον Γάλλο επιθετικό της Hoffenheim, μέχρι πρώτο της Hoffenheim. 28 εκατομμύρια έδωσε η Linz για να τον αγοράσει. Η Fulham πήρε τον Σασαλούκιτς από την Τωρίνο, τον Ταλαντούχο Σέρβο Χαφ και τον Σέντρικ Σοάρες, το δεξιό μπακ που αγωνιζόταν στην Arsenal. Η καλύτερη μεταγραφή για τη Southampton ήταν ο Όρσιτς από την Dinamo Zagreb. Στα 31 του άργησε να φύγει από το κροατικό πρωτάθλημα. Ο Όρσιτς, πολύ ποιοτικός παίχτης, θα δοκιμάσει την τύχη του στην Αγγλία και στην Southampton. Και φυσικά η Newcastle, η οποία συνεχίζει τις προσεκτικές κινήσεις παρά το γεγονός ότι είναι η πιο πλούσια ομάδα στον κόσμο, δεν κάνει σπατάλες. Έδωσε 45 εκατομμύρια, τα 45 εκατομμύρια βέβαια για την τωρινή εποχή δεν είναι ένα τεράστιο ποσό. Τα έδωσε για να επενδύσει στον Anthony Gordon, τον ταχύτατο εξτρέμ που αγωνιζόταν στην Everton. Και επίσης πήρε τον Harrison Ashby, ο οποίος αγωνιζόταν στο δεξιό μπακ στην West Ham, για να γεμίσει το roster της. Η πιο αξιοπρόσεκτη είναι η μεταγραφή βέβαια του Gordon. Η Newcastle άλλωστε χρειαζόταν μια επιπλέον λύση στα extreme. Κατά το μου χρειαζόταν και μια επιπλέον λύση στα half, αλλά δεν κινήθηκε για κάποιο half. Αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη σεζόν στην Premier League και όπως καταλάβατε οι πιο ενδιαφέρουσες μεταγραφικές κινήσεις έγιναν στην Αγγλία. Μεταγραφές όπως του Χάκπο, όπως του Μούντριχ, όπως του Έντσο Φερνάντες, όπως του Τροσάρ. Καταλαβαίνουμε ότι οι Άγγλοι πάλι τράβηξαν πάνω τους όλα τα βλέμματα, οι αγγλικές ομάδες τράβηξαν πάνω τους όλα τα βλέμματα με τις μεταγραφικές τους κινήσεις, και αυτό που μένει να δούμε στο υπόλοιπο σεζόν είναι ποιες από τις μεταγραφές αυτές θα αποδειχθούν περισσότερο καθοριστικές. Στην Ισπανία λίγα πράγματα. Ξεχωρίζουμε σίγουρα τις δύο κινήσεις Ατλέτικο, η οποία πήρε τον Ντεπάι από την Μπαρτσελώνα. Δεν είχε ιδιαίτερη θέση ο Ντεπάι στα πλάνα του Τσάβη. Για 3 εκατομμύρια είναι πλέον κάτοικος Μαδρίτης, αλλά και τον Ντόχερτι, αναφερθήκαμε προηγουμένως σε αυτό. Το
τον δεξιό μπακ του Ιρλανδό από την Tottenham. Από εκεί και πέρα, να πούμε για την μεταγραφή του Χιλ από την Tottenham στην Σεβίλη ως δανεικός, όπως και του Πάπε Γκουέιγ στην ομάδα της Ανδαλουσίας από την Μαρσέιγ και αυτός ως δανεικός. Ο Χάρης Σεφέροβιτς, ο ικανότατος Ελβετός επιθετικός, άφησε την Τουρκία για να δοκιμάσει την Ισπανία με τη φανέλα της Θέλτα, να ενισχύσει τη γραμμή κρούσης της ομάδας της Γαλλικίας. Μια άλλη μεταγραφή που σίγουρα μπορεί να ξεχωρίζει είναι αυτή του Αουγκούστινσον, του αριστερού μπακ του Σουηδού, από την Premier League και την Aston Villa στην Μαγιόρκα. Ενώ εντύπωση προκάλεσε και η μεταγραφή του Τσιγκάνκοφ, του Ουκρανού Εξτρέμ, από την Δυναμό Κιέβου στην Ζιρόνα, στην Ισπανική Ζιρόνα. Ένας ακόμη Ουκρανός ταλαντούχος παίκτης, ο οποίος άργησε να φύγει από το Ουκρανικό πρωτάθλημα. Η κατάσταση στην Ουκρανία βέβαια επέσπευσε αυτές τις διαδικασίες και πλέον θα δοκιμάσει την τύχη του στην Ισπανία. Αλλά γενικά λίγα πράγματα στην Πριμέρα Ντιβιζιόν όσον αφορά το χειμερινό μεταγραφικό παζάρι. Αρκεί να αναφέρουμε πως ούτε η Μπαρτσελώνα ούτε η Ρεάλ Μαδρίτης προχώρησαν σε κάποια μεταγραφή. Η Μπαρτσελώνα ήθελε να πάρει μάλιστα τον Αραούχο, το δεξιό μπακ της LA Galaxy, για να καλύψει και το κενό του Μπεγερίν, ο οποίος πήγε στην Sporting Λισαβόνας ως αντικαταστάτης του Πόρο. Όμως μεταγραφή αυτή δεν ήταν έγκυρη για 18 μόλις δευτερόλεπτα, από τα τρελά πάντα που υπάρχουν στις τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περίοδου, και περιμένουν να δούνε αν θα δικαιωθούν τώρα οι δύο ομάδες και ποια θα είναι η απόφαση που θα βγει και αν θα μπορέσει η Μπαρτσελόνα να γράψει τον παίχτη αυτόν. Στη Γερμανία σταθούμε λίγο στις προσθήκες της Bayern. Η Bayern, η οποία είχε τη μεγάλη ατυχία να δει τον Neuer να τίθεται νοκάουτ από το υπόλοιπο της σεζόν, ο οποίος έσπασε το πόδι του κάνοντας σκι, επομένως ήταν μονόδρομος η απόκτηση τραυματοφύλακα. Νομίζω ότι προχώρησαν οι Βαβαροί στην καλύτερη δυνατή λύση. Προχώρησαν στην απόκτηση ενός παίκτη ο οποίος ξέρει πολύ καλά το γερμανικό πρωτάθλημα. Είναι ο Γιάν Ζόμερ, ένας πολύ καλός τραυματοφύλακας, ο Ελβετός, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στην Gladbach. Είχε κλείσει και τον Ντάλι Μπλιντ η Bayern ως ελεύθερο από τον Άγιαξ σε μια μεταγραφή που προκάλεσε έκπληξη, μπορούμε να πούμε. Αν και ο Μπλιντ έδειξε και στο πρόσφατο Μουντιάλ ότι είναι σε καλή κατάσταση παρά τα 33 του χρόνια. Αλλά η μεταγραφή που προκάλεσε έκπληξη, και νομίζω είναι η μεταγραφή που προκάλεσε έκπληξη γενικότερα στην Ευρώπη, είναι αυτή φυσικά του Ζωάο Κανσέλο από τη City στην Bayern ως δανεικού αρχικά. Ο Ζωάο Κανσέλο θεωρείται ένα από τα κορυφαία πλάγια μπακ στην Ευρώπη, στα 29 του. Ένας παίκτης ο οποίος είχε κουμπώσει τέλεια στο πλάνο του Pep Guardiola, στον τρόπο παιχνιδιού, στη φιλοσοφία του Pep Guardiola στην Manchester City. Ένας πλάγιος μπακ μπορεί να αγωνιστεί τόσο δεξιά όσο και αριστερά, αλλά είναι κάτι πέρα από τους συνηθισμένους πλάγιους μπακ ο Κανσέλο. Είναι ένας πλάγιος μπακ ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει σαν half μέσα στο γήπεδο και να δημιουργήσει. Φαίνεται ότι οι σχέσεις του με τον Pep Guardiola δεν ήταν οι καλύτερες δυνατές στο τελευταίο διάστημα. Ο χρόνος συμμετοχής του μάλιστα στα τελευταία παιχνίδια ήταν ανύπαρκτος, δεν τον χρησιμοποιούσε ο Guardiola. Και η Bayern εγκαταλείφθηκε αστραπιαία αυτή την ευκαιρία, θα έλεγα πριν καλά-καλά καταλάβουν οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές ομάδες ότι υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ότι υπάρχει διαθέσιμο στο μεταγραφικό παζάρι ο Κανσέλο. Για παράδειγμα, η Real Madrid, που αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα στα back και τώρα και με τον τραυματισμό του Ferland Mendy για τους επόμενους δύο μήνες και με την ευπάθεια που έχει τραυματισμός ο Carvajal, θα μπορούσε να κινηθεί για τον Ζωάο Κανσέλο, θα της έλυνε μεγάλο πρόβλημα. Ένας τόσο ποιοτικός παίκτης μπορεί να παίξει και δεξιά και αριστερά, αλλά η Bayern πραγματικά κινήθηκε αστραπιαία και έκανε την έκπληξη του χειμερινού μεταγραφικού παζαριού. Αρχικά πάει ως δανεικός στο Μόναχο, νομίζω με οψιόν αγορά στα 70 εκατομμύρια, είναι υψηλή η οψιόν, αλλά θα δούνε στην Bayern, θα επανεξετάσουν την περίπτωση το καλοκαίρι και θα δούνε αν αξίζει να κάνουν χρήση αυτής της οψιόν. Πάντως, αναμένεται να βοηθήσει πολύ ο Κανσέλο και μάλιστα στον ντεμπούτο του μοίρασε και assist στο παιχνίδι μεσοβδόμαδα της Bayern με τη Mainz για το κύπελο Γερμανίας.
Το κενό του Gladbach το κάλυψε, να πούμε, με τον Ομλέν, τον Ελβετό goalkeeper από την Μονπελιέ, για 9 εκατομμύρια. Από εκεί και πέρα, κάποιες άλλες τόσο ενδιαφέρουσες μεταγραφές στη Γερμανία. Εντάξει, μπορούμε να σταθούμε λίγο και στη μεταγραφή του δεξιού μπακ του Κροάτη, του Γιουράνοβιτς, από τη Celtic στην Union Βερολίνου, την εκπληκτική Union Βερολίνου, που είναι δεύτερη στη Γερμανία αυτή τη στιγμή και απειλεί την Bayern για να κατακτήσει τον τίτλο. Ποιος θα το περίμενε στα μισά της σεζόν. Μπορούμε να σταθούμε στην μεταγραφή του Ντόλμπεργκ από τη Σεβίλη Χόφενχάιμ, ένας παίχτης ο οποίος ψάχνει γενικά το λιμάνι του, ψάχνει να πάει σε μια ομάδα που να μπορέσει να φανεί καθοριστικός. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να κρατήσουμε κάτι ιδιαίτερο από τη Γερμανία. Κυρίως μεταγραφές της Bayern είναι αυτές, και κυρίως μεταγραφή του Cancelo, που εγώ προσωπικά τη βάζω στους top 5 μεταγραφές. Αν από το top 5 οι 4 είναι από την Αγγλία σίγουρα. Μία ακόμη μεταγραφή εκτός Αγγλίας που θα μπορούσε κάποιος να σταθεί και να τη βάλει στο top 5, αυτή για μένα είναι του Cancelo. Βλέπετε ότι πέρα από την Αγγλία δεν έχουμε πάρα πολλά να πούμε, δεν έχουμε σε πάρα πολλές μεταγραφές να σταθούμε όσον αφορά τα υπόλοιπα μεγάλα πρωταθλήματα. Στην Ιταλία η Νάπολη, η εκπληκτική Νάπολη, έκανε μικρές, λίγες προσθήκες, απλά για να γεμίσει το ρόστερ. Πήρε backup goalkeeper τον Γκολίνι από τη Φιωρεντίνα και τον Μπερεζίνσκι, τον Πολωνό, από την Σαμπντόρια, τον αμυντικό. Η Φιωρεντίνα πήρε τον Σιρίγκου, τον έμπειρο goalkeeper, και τον Μπρέγκαλο από την Βόλσμπουργκ. Η Ουντινέζε πήρε τον Τοβέν, ένα πολύ ποιοτικό Γάλλο εξτρέμ. Έπαιξε και για τον Ολυμπιακό σε αυτό το μεταγραφικό παράθυρο. Τελικά πήγε στην Ιταλία για λογαριασμό της Ουντινέζε. Τα τελευταία χρόνια ήταν στο Μεξικό και παίζε στην Τίγκρες. Ο δικός μας ο Κυριακόπουλος άφησε τη Σασουόλο αλλά παραμένει στη Σεριά, πλέον είναι παίχτης της Μπολόνια. Η Μίλαν που παραπέει στην Ιταλία πήρε μόνο έναν τερματοφύλακα, ένα Κολομβιανό, τον Βάσκες από την Γκουαρανή. Φλέρταρε έντονα με τον Τζανιόλο, αλλά τελικά με επεισοδιακό τρόπο ο Τζανιόλο, που έχει ακούσει τα εξαμάξεις από τους οπαδούς της Ρώμα επειδή θέλει να φύγει, μένει τουλάχιστον για την ώρα στην αιώνια πόλη. Η Ρώμα πήρε τον αμυντικό, πήρε τον Diego Llorente από την Λίντς, τον Ισπανό κεντρικό αμυντικό. Πήρε και τον Solbakken από την Bodo Glimt. Τον είχε δει ο Μουρίνιο στα παιχνίδια τα περσινά της Bodo με την Ρώμα. Θυμίζω ότι η Bodo πέρσι είχε διαλύσει με 6-1 τη Ρώμα στην Νορβηγία. Παρά το γεγονός ότι στην Ευρώπη τελικά οι Ρωμαίοι χαμογέλασαν, γιατί στον τελικό του Conference League κόντρα στη Feyenoord νίκησαν με γκολ του Ζανιόλο, μάλιστα, του αποδιοπομπέου τράγου τώρα, και πήρανε το Conference League, το πρώτο τρόπο μετά από 14 χρόνια. Ενώ μπορεί να σταθεί κάποιος σίγουρα και στην μεταγραφή του Γκιγέρμο Οτσόα, του Μεξικανού, στα 38 του, ένας παίκτης σήμα κατά τεθέν των παγκοσμίων κυπέλων. Τον γνωρίζουμε, τον βλέπουμε πάντα σχεδόν κάθε 4 χρόνια να πρωταγωνιστεί με την Εθνική του Μεξικού. Σπάνια πρωταγωνιστεί με συλλόγους. Είχε ξαναέρθει στην Ευρώπη για λογαριασμό της Αζαξιό, αν θυμάμαι καλά, της Γαλλικής. Και τώρα δοκιμάζει την τύχη του κι αυτός στην Σέρια και στην Σαλερνιτάνα. Και για να τελειώσουμε με τα μεγάλα πρωταθλήματα, να πάμε και στην Γαλλία. Στη Γαλλία είχαμε ένα μεγάλο σύριαλ και είχαμε μια περίπτωση αυτή που είναι από τα ευτράπελα των τελευταίων ημερών, της τελευταίας μέρας μάλλον, των μεταγραφικών περιόδων, που πάντα θα υπάρξουν κάτι τέτοια ευτράπελα. Μιλάω για την περίπτωση του Χακίμ Ζιγιές, ο οποίος ήθελε να φύγει από την Chelsea, είχε συμφωνήσει όλα με την Paris Saint-Germain, αλλά στο τέλος η Chelsea δεν έστειλε έγκυρα κάποια έγγραφα που αφορούσαν την μεταγραφή του, και έτσι η μεταγραφή θεωρήθηκε εκπρόθεσμη και δεν μπόρεσε να επισημοποιηθεί. Επομένως, ο Ζιγιές μένει στο δυναμικό της Chelsea, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν. Ήταν μια εξέλιξη που δυσαρέστησε και τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή και την Paris Saint-Germain, η οποία εκνευρίστηκε με την στάση αυτή της Chelsea. Θυμίζω πριν πολλά καλοκαίρια και την περίπτωση του Νταβίν Ντεχέα το 2015, όπου για ένα χαλασμένο φαξ δεν εστάλησαν εγκαίρως τα έγγραφα της μεταγραφής του και χάλασε μια σίγουρη μεταγραφή του παίχτη στην Real Madrid.
Κάτι παρόμοιο και έγινε τώρα και με τον Ζήγιες. Και η Παρή έμεινε χωρίς μεταγραφή σε αυτό το μεταγραφικό παράθυρο. Δεν πήρε κάποιον άλλο παίχτη. Αυτή την περίπτωση του Ζήγιες είχε ξεχωρίσει η Παρή. Δεν τον πήρε τελικά. Η Μαρσέγια έκανε καλές κινήσεις. Η Μαρσέγια που έκανε καλές κινήσεις και το καλοκαίρι. Πήρε τον Μαλινόφσκι τώρα, τον Ουκρανό από την Αταλάντα. Πήρε τον Αζεντίνο Ναχή, το Μαροκινό Χαφ από την Ανζέ, ο οποίος πραγματικά εντυπωσίασε, πραγματικά έβγαλε μάτια με τις εμφανίσεις του στο Παγκόσμιο Κύπελλο και με την φοβερή πορεία του Μαρόκο μέχρι τα ημιτελικά. Πρώτη αφρικανική ομάδα στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά. Και πήρε και τον Βιτίνι, έναν Πορτογάλο επιθετικό από την Μπράγκα. Η Μαρσέη, όπως και η Λανς, κάνουν το δικό τους αγώνα για να ρίξουν την Παρή από το θρόνο στην Γαλλία, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό. Η Λιόν πήρε τον Λόβρεν από την Ζενίτ, τον Κροάτι, τον πολύπυρο κεντρικό αμυντικό. Και τον Σαρ, τον επιθετικό από την Χέρενφεν. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι δεν αξίζει να σταθούμε σε κάποια άλλη μεταγραφή στην Γαλλία. Να πούμε πως ο Εκαμπή από τη Λιόν πήγε στην Ρεν. Η Λιόν η οποία έδωσε και τον Φαβρ στην Λοριάν. Και αυτά όσον αφορά το γαλλικό πρωτάθλημα. Ξαναλέω, κάνοντας μια σούμα, μια αποτίμηση, ότι ήταν ένα ενδιαφέρον μεταγραφικό παζάρι και αυτό, ότι στην Premier League ακόμη μια φορά ξοδεύτηκαν υπέρογκα ποσά και έδειξε το αγγλικό πρωτάθλημα για μια ακόμη φορά ότι είναι εκτός συναγωνισμού με τα υπόλοιπα όσον αφορά τα ποσά που ξοδεύονται. Ξαναλέω ότι μόνο η Chelsea ξόδεψε όσα όλες οι ομάδες της Bundesliga. Και αν μπορούμε να πούμε πως μας μένουν κάποιες μεταγραφές έτσι περισσότερο από τις άλλες, αυτή είναι του Κανσέλο στην Bayern, είναι του Μούντρικ στην Chelsea, είναι του Έντσο Φερνάντες στην Chelsea, είναι του Φέλιξ στην Chelsea, είναι του Χάκπο στην Liverpool, τέτοιου είδους μεταγραφές. Και φυσικά βέβαια μην ξεχνάμε κάτι εκτός Ευρώπης τώρα, τη μεταγραφή του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Al Nassr. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος μάλιστα έβαλε και γκολ σήμερα, έπαιζε η Al Nassr με την Αλφατέχ του Γιώργου Δόνη. Και βάλει γκολ στο 93 εσωφαρίζοντας για την ομάδα του. Έκπληξη για πολλούς το να αφήσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο την Ευρώπη έστω και στα 38 του και να συνεχίσει στην Σαουδική Αραβία. Ένας παίκτης ο οποίος έχει κατακτήσει τα πάντα, εννοείται, στην καριέρα του. Δεν έχει να αποδείξει κάτι πλέον. Όμως επειδή ακριβώς είναι ο Ρονάλντο, θα περίμεναν οι περισσότεροι πως θα έμενε, θα έβρισκε έναν τρόπο να μείνει στην Ευρώπη για να είναι στην επικαιρότητα, να είναι στους προβολείς, να είναι εδώ που πραγματικά το παιχνίδι παίζεται, γιατί κατά ψέματα όσους φάνηκε να έχει ο Ρονάλντο, δύσκολα θα προβάλλονται με την ίδια συχνότητα τα κατορθώματά του στη Σαουδική Αραβία. Πηγαίνοντας εκεί είναι σαν να παραδέχεται και ο ίδιος ότι η δική του εποχή πέρασε και σιγά σιγά πάει για τα τελευταία ένσημα για να αποσυρθεί, να έχει αυτόν τον επίλογο στην καριέρα του. Βέβαια, Κριστιάνο Ρονάλντο είναι, δεν ξέρεις ποτέ, μπορεί σε λίγους μήνες να ξαναγυρίσει στην Ευρώπη, θα δούμε τι θα συμβεί. Αλλά μετά από ένα ολόκληρο σύριαλ αυτό με την περιβόητη συνέντευξή του, στην οποία εξέφρασε τη δυσαρεσκιά του για τη Manchester United, με την αποπομπή του, την απομάκρυνσή του από τη United, με όλο το σύριαλ αυτό με την Εθνική Πορτογαλίας και με το ότι ο Σάντος τον ξεκίνησε στον πάγκο στα δύο νοκάουτ παιχνίδια των Πορτογάλων, όλα αυτά είχαν και σαν επίλογο την μετακίνησή του στη Σαουδική Αραβία εκεί στις τελευταίες μέρες του 2022, και θα δούμε από εδώ και πέρα τι θα φέρει η ποδοσφαιρική υπόλοιπη ζωή του Κριστιάνο Ρονάλντο στη συνέχεια.
θυμίσω ότι σήμερα έχουμε δύο πολύ σημαντικές αναμετρήσεις στο μπάσκετ για την EuroLeague, με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει την Μπασκόνια και τον Ολυμπιακό να υποδέχεται την πρωταθλήτρια Ευρώπης, την Δις Σερή πρωταθλήτρια Ευρώπης, την Ανατολού Εφές, την ομάδα που τον απέκλεισε και από το περσινό Final Four στην ημιτελική φάση. Με εκείνο το τρίποντο μαχαιριά του Μίσιτς. Θέλει ο Ολυμπιακός να πάρει την ρεβάνς, βρίσκεται σε πολύ καλό φεγγάρι. Άλλωστε νίκησε με 20 πόντους διαφορά, πέρασε από την Κωνσταντινούπολη στην έδρα της Φενέρμπαχτσε. Ο Παναθηναϊκός δυστυχώς γνώρισε άλλη μια ήττα στην έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης και είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για αυτόν όσον αφορά το στόχο της οκτάδας στην EuroLeague. Σήμερα είναι και οι δύο αυτές σημαντικές αναμετρήσεις και το Σαββατοκύριακο φυσικά με το μεγάλο ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός την Κυριακή να ξεχωρίζει. Υπάρχουν και άλλα δυνατά παιχνίδια σημαντικά, όπως για παράδειγμα για τον ντέρμπι Della Madonnina Milan-Inter, τον ντέρμπι του Μιλάνου στην Ιταλία, και γενικά ξαναλέω ότι ο Φεβρουάριος είναι γεμάτος συγκινήσεις ποδοσφαιρικές, γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλα ντέρμπι και φυσικά και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά φυσικά πάνω απ' όλα επιστρέφει το Champions League με τη φάση των knockout, με τη φάση των 16, και το Europa League και το Conference League με τις φάσεις των play-off, ας το πούμε έτσι, για την πρόκριση στους 16. Επομένως εδώ θα είμαστε και θα έχουμε να συζητήσουμε πολλά και ενδιαφέροντα πραγματάκια. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Έχει έρθει η ώρα να κλείσουμε. Ο Ανδρέας Λεκάκης ήταν μαζί σας αυτή την ώρα εδώ στο μικρόφωνο του NSTV, στην εκπομπή Πρώτος Σκόρερ. Καλώς ήρθατε, θα τα πούμε ξανά την επόμενη Παρασκευή, όπου θα είναι λογικά μια εκπομπή κυρίως αφιερωμένη στο Champions League και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις που έρχονται, γιατί πρέπει να ξαναθυμηθούμε λίγο και το τι έχει γίνει φέτος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η διακοπή αυτή τη φορά ήταν πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με το πώς έχουμε συνηθίσει τις προηγούμενες χρονιές, λόγω του ότι είχαμε και τη διεξαγωγή του Μουντιάλ. Επομένως, όλα ολοκληρώθηκαν ένα μήνα νωρίτερα, δηλαδή το Νοέμβριο είχαμε ολοκληρώσει τους ομίλους στις μεγάλες ευρωπαϊκές οργανώσεις. Επομένως, πρέπει λίγο να ξαναθυμηθούμε τι είδαμε στις πρώτες φάσεις των ευρωπαϊκών κυπέλων, για να δούμε και λίγο και τι μας περιμένει στη φάση των νοκάουτ και πώς έχουν διαμορφωθεί, πόσο διαφορετικά πλέον είναι τα δεδομένα και με τις χειμερινές ενισχύσεις των ομάδων. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε πάλι την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.